στους δρόμους οι πολίτες για το νοσοκομείο Σιτίας με κεντρικό μήνυμα την άμεση στελέχωσή του. Μαζική ήταν η συμμετοχή στην κινητοποίηση, με τους Σιτιακούς να γίνονται μία γροθιά, λέγοντας όχι στην υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Πολίτες και υγειονομικοί έδωσαν το παρόν στα πλατανάρια, ζητώντας να δικαιωθούν τα αιτήματά τους για το πολύπαθο νοσοκομείο με άμεση πλήρωση των κενών θέσεων. Οι παραπάνω συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη μηνιαία κάλυψη των εφημεριών για τις ειδικότητες αυτές, με τις συνεπακόλουθες συνέπειες για το σιτιακό λαό και όχι μόνο, καθώς πολλάκι χρήστες των υπηρεσιών αυτών αναγκάζονται να γίνουν ασθενείς από Κάσο, Κάρπαθο και άλλες απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τη μόνη επιλογή. Είναι αδιανόητο ένα τέτοιο νοσοκομείο να είναι υποστελεχωμένο, να λειτουργεί οριακά όσον αφορά στις βασικές και κλινικές. Κλινικές μέχρι πρότυπας, πρότυπα όπως η παιδιατρική, όπως η παθολογική, πιθανότατα να στέλνουν τη λειτουργία τους στο προσεχές μέλλον. Το νοσοκομείο Σιτίας είναι στα όρια του, καταγγέλουν αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι με φόντο το υποστελεχωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ξεχύθηκαν στους δρόμους. Τη μαζική διαδήλωση στήριξαν φορείς και επιχειρηματίες του τόπου, οι οποίοι κατέβασαν ρολά στα καταστήματά τους. Άδειες και οι σχολικές αίθουσες, καθώς τα σχολεία έμειναν κλειστά. Αν αυτό το προσωπικό αύριο δεν αναδειωθούν να αναδειωθούν οι συμβάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι θα καταστεί αδύνατη και η λειτουργία των κλινικών, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε συγχωνεύσεις ή κλείσιμο τμήματων. Ετούμαστε άμεση ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών ιατρικών θέσεων. Ο σιτιακός πολίτης δεν είναι ο πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Απαιτεί να έχει πρόσβαση σε δημόσιες δομές υγείας πλήρως τελεχωμένες. Η πολιτεία οφείλει να διατηρήσει το νοσοκομείο Σιτίας πλήρως τελεχωμένο σύμφωνα με το οργανόγραμμά του. Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις, οι Σιτιακοί ζητούν άμεση απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο για το τι μέλη γενέστε με το νοσοκομείο.